Ρε Μπίλι, περίμενε ρε. Κύριε, λες και είναι κόντρο ο άλλος. Έχει φύγει μπροστά. Ω, εντάξει, είχαμε. Hey, θέλεις να αγοράσεις ένα παιχνίδι αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη σου? Μην ανησυχείς, το Insta Gaming είναι εδώ για να σε σώσει. Εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αξιόπιστο με πολύ καλές τιμές σε όλα τα παιχνίδια. Και φυσικά μιλάω από εμπειρία, αφού από εδώ παίρνουν τα παιχνίδια που παίζω στο κανάλι. Απλά ακολούθα το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Α ναι, κάνουμε και ad για να γίνουμε φίλοι. Γεια σας παιδιά, Gaming Respe εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο GTRP. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα παιδιά θα έχω παρέα. Σήμερα συνεχίζουμε ακριβώς από εκεί που είχαμε μείνει, με τις αγελάδες και το άρμεγμα και το μίλκμαν και τα λοιπά. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε στην πόλη και σήμερα δεν θα είμαι μόνος. Σήμερα έρχονται τα ξαδέρφια μου και αυτό πάω να κάνω αυτή τη στιγμή. Θα πάω να τους παραλάβω τα ζωάκια, τα αγαπημένα μου ξαδερφάκια, την παρέα που τόσο μου έλειψε. Ο Ηρακλής και ο Βασίλης θα παίξουν σήμερα μαζί μας και έρχονται από άλλη πόλη. Για όσους δεν ξέρετε, ήμασταν σε άλλη πόλη, είχαμε συνεργείο, σώα, μπλέξαμε με την παρανομία κτλ. Δεν τα πήγαμε καθόλου καλά, οπότε έπρεπε να εγκαταλείψουμε γρήγορα πριν μας φάνε. Και ναι, αυτά, μην ξεχνιόμαστε. Like στο τέλος του βίντεο, εάν σας αρέσει αυτό που βλέπετε. Dislike αν δεν σας αρέσει. Και αν θέλετε να με υποστηρίξετε περισσότερο, υπάρχουν διάφορα links και διάφοροι τρόποι στην περιγραφή. Όπως για παράδειγμα το merch του Gaming Respe, μπλούζες, κούπες και ακόμα και μάσκες. Και τώρα έχω βγάλει και full face. Yeah! Ξέρεις, full face μασκούλα που τη φοράς έτσι για το χειμώνα ή τέλος πάντων για να ομορφύνεις η φάτσα σου. Λοιπόν, φτάνει με αυτά, πάμε να παίξουμε. Κάτσε, δεν έχω ιδέα που πάω τώρα. Περίμενε, όπα. Δεν ξέρω, εσύ είμαστε, δεν ξέρω. Αμάλι δεν δουλεύουμε, σιγά λίγο ακόμα. Για ποιο σου βγάζει άλλα χρώματα εσένα, ρε. Yeah. Oh, φιλέ. Μη με κουτουλά, ρε. Αφιντικό, αφιντικό. Πάμε. Τι αφιντικό, εσύ μαζεύει, δεν είσαι κατάσχεση. Στην κοπρία, στην κοπρία, έτσι. Απλώ ναι, απλώ αυτό μάλλον δεν φτιαρίζει κοπρία, μόνο με την κάνουμε την κοπρία. Ναι, φιλέ μου. Εσύ είστε η κοπρία. Μόνο τα κόκκινα πέρασα. Ό,τι κόκκινο φανάρι και το πέρασαμε. Ναι, εννοείται. Βάλει καλά που δεν έχει αστυνομία το φίλο. Νομίζω πολύ σκληρή. Το τελευταίο που του νοιάζει είναι το φανάρι. Και καλή προσπέραση! Μην κοπανίσει τώρα για πάμε με τα πόδια. Δεν λέει. Ρε. Ω, πω! Ω, γκρεμό! Τι, υπολογισμένα, ίσα ίσα. Υπολογισμένα, κοίτα από το χορτάρι πάει. Κοίτα, έλα στο δρόμο. Έλα στο δρόμο, ρε. Δεν φύγει από εκεί. Έτσι, έτσι, όμως, ρε Μπίλι, περίμενε ρε, κύριε, λες και είναι κόντρο ο άλλος, έχει φύγει μπροστά. Ω, εντάξει, είχαμε. Είναι φίλε, πάρε μας. Έχει χώρο πίσω. Δεν λειτουργεί το δικό μου, κάτσε. Τι ζωή σου. Πήγαινε πίσω. Ηρακλή, πάτα μη ρε, πάτα μη. Δίκλειο όψες. Κάτσε να το βιάξω λίγο. Αχ, είχαμε ατύχημα, παιδιά. Είχαμε ατύχημα. Είχαμε φορτηγό. Είχαμε Ηρακλή. Ο φούλι με εγώ, κομπλέ. Engine health, μόνο 600. Πάει αυτό. Μπράβο, τι σκατά. Μόνο εγώ τα έπαθα όλα. Το δικό μου κάμπριο έγινε, ρε φίλε. Το δικό μου τίποτα δεν έπαθε. Περιμένετε με. Δεν ήμουν μαζί σα. Περίμενε. Ωραία, είχαμε τώρα. Έχουμε και οδηγό τώρα, εντάξει. Σταμάτα, ρε, θα μου σου κάνει πάλι. Πόρτα δική. Πάμε. Ντούρε. Τίποτα. Έρχεται κατά πάνω μου το άλλο ζώο. Όχι ρε. Δεν έχω γάλα. Δεν έχεις κανένα γάλα. Πάμε. Θα χαλάσει το γάλα ρε. Δεν πήραμε ακόμα το γάλα. Σταμάτα. Έλα χέρα. Πώς είναι έτσι σαν μουτσαλιζαμένο είναι το δικό σου ρε. Στρίβει μόνο το εμένα τώρα. Στρίβει μόνο το. Έλα Ηρακλία, πάμε μαζί. Όχι πάλι. Έλα εδώ. Έλα, πάμε στη σειρά, έτσι. Ναι, να σπάσουμε και τα τρία μας. Πολύ καλή τακτική. Δεν έχω βάλει τα πόδια μας, να ξέρετε, ακολουθώ. Πάμε. Και να πάμε με τα πόδια μετά, ναι. Αυτό είναι. Πολύ καλό. Έτσι. 360 κουμπάδες. Διαφήμιση τη σφάγη κάνουμε τώρα. Αριστερά πάμε ή δεξιά, ρε. Ευθεία. Δεν χωράμε και τρεις. Ο πιο γρήγορο περνάει. Να με κάψει εδώ. Δεν είχε μπόλτ, αυτό και έμεινε πίσω. Δεν είχε μπόλτ και έμεινε πίσω. Δεν είχα μπόλτ τώρα. Δεν βλέπει φάση να γυρίσει αυτό. Ρε, η μηχανή κατεβαίνει, ρε. Έχει σπάσει κι άλλη μηχανή. Έλα να σου φτιάξω. Έλα να σου φτιάξω, ρε. Έλα να σου φτιάξω. Άστο εκεί πέρα. Θα μείνει μετά, δεν θα προλάβω να γυρίσω εγώ. Θα μείνει, λέει και πατάει γκάζι, φουλ. Κοίτα τον, έχει φύγει. Όχι, όχι. Μέχρι να χαλάσει, αντέχει. Έλα εδώ, βρει τον πάνω να σου φτιάξω. Όχι, ρε. Τις προάλλες με 400 ήμουν και άντε και μονάδε. Πάμε. Εντάξει. Πολύ γρήγορα. Ρε, γαλατάδες, ρε. Όντως, σφαίρα πάει. Κοίτα πώς πάει. Fast and Furious, εγώ να το ονομάσει το επεισόδιο. Fast and Furious, ε. Ποιος είναι ο Furious?
Ο αδερφός του Fast. Έχει βάλει GPS ο Ηρακλής, δεν θα κάνουμε κύκλο όλη την πόλη τώρα. Τι GPS, δεν ξέρω, εγώ βαράει στην τύχη πατσά ένα, δεν ξέρω, νομίζω εκεί κοντά είναι. Καλά πάμε. 20 ώρα λάθος είναι. Ω, πρώτος. Έχει καπνίζει, πάει 350. 350 πάει. Ή το engine 350. Νομίζω κάπου εδώ στρίβουμε, ε. Ναι, στρίβε. Δεξιά, βρε πόδι. Με στρίβε εμένα. Δεξιά, βρε πόδι. Κοιτάξτε το πόδι. Τρία μόνο. Μπίλι, εδώ το πάρουμε. Θα έχουμε. Ρε πάντα φρένο το περάσαμε, ρε. Τελείω. Έχω κατέβει. Αυτό ήταν. Έτσι είναι 100. Έλα εδώ. Τέλος. Καλά που δεν έχουμε δουλειά στην πόλη μα και δεν μα βλέπει κανένα. Πω. Μα τι πόδι, γιατί δεν σταμάτησε, ρε. Τι να σταματήσει, είπα τη φωτιά εδώ πέρα. Νίτρο πάτησε. Ολόκληρο φορτηγό, ρε, έχει τι πιέζε, ρε. Εμένα είναι καλύτερο. Γράφω, πες, take me to the cows. The cows. Siri, take me. Τι Siri, δεν έχω iPhone εδώ, ρε. Οκ, Google, take me to the cows. I want big money. Big titties milk. Αυτό θα λες. Ω, έχουμε αγελαδίτσες. Ωραία, εδώ, ρε. Αυτές γιατί κόλλησαν, παιδιά, να ξέρετε είναι λίγο. Όχι κολλητικές, κολλημένες οι αγελαδίτσες. Πιάσε ο καθένας από μία. Αυτή είναι η Κατερίνα, είναι η δικιά μου. Okay. Εμένα ποια είναι. Όνομασέ πιο καλά. Ναι. Της Κατερίνας τα μαστάρια. Άστο, για άλλο βίντεο αυτό. Βγάζουν δυο. Άστο, σου λέω. Άστο. Θα φύγει αλλού τώρα. Family. Trying family friendly. Λοιπόν, αγελαδίτσα, τι καλή πήγε, που είσαι. Έτσι, γνωριστείτε και εγώ έκανα μεγάλη κουβεντούλα μαζί τους, γνωριστείτε τώρα εσείς. Ρώμα, αυτή που έχεις είναι καφέ, αυτή βγάζει είναι με το κακάο εσένα. Εμένα βγάζεις, του Ηρακλή βγάζει σοκολάτα κατευθείαν. Το κακάο έτσι βγαίνει, από τις καφέ. Ναι. Σκατή χρώμα. Λέχε, πάλι μάζουμε καοτόνι και βλιακίστηκες εμείς. Έλατε, εδώ είχαμε. Δεν βάζαμε κατευθείαν από εκεί. Παίρνεις μια αγελάδα, καφέ χρώματο Ηρακλή, βάζεις στο διαμέρισμά σου, τελείωσε. Σε ένα δωματιάκι. Κακάο κάθε μέρα, συνδυάζεις με ένα σωληνάκι. Καφέ με άσπρες βούλες, τι βγάζει. Καφέ με άσπρες βούλες. Ναι, είναι κακάο που έχει λήξει, ρε φίλε. Άμα πάτε από πίσω της, πάει κάπως. Για να περίμενε. Άλλο βίντεο πάλι. Πάλι άλλο βίντεο. Όχι, το ίδιο βίντεο. Πάει κάπως family friendly και ένα άλλο όχι. Ρε φίλε, πάνε λίγο από πίσω της. Πάει κάπως φάλτσο, ρε. Πάει να στρίψει δεξιά. Κάτσε να πάω να δω. Πάει να ξεφύγει. Και σαν να γλιστράει προς τα αριστερά. Για εδώ. Η μισή. Α, ναι. Ε? Κάτσε να. Εδώ. Άρμεξε, ρε. Άρμεξε, ρε. Από εκεί δεν αρμέγει, Μπίλη. Από εκεί θα αρμέξει κάτι άλλο. Φύγε πολύ. Ναι, δεν αρμέγει. Τράγω έχετε αρμέξει ποτέ. Όχι, δεν είχα. Άρμεγα τον εαυτό μου. Παιδιά σας ορκίζομαι, είναι family friendly. Μην κάνετε ένα subscribe. Ηρακλή, η δικιά σου μου γκρίζει. Ναι, όντως, μόνο η δικιά σου μου γκρίζει. Μόνο η δικιά σου, έτσι. Βυζαρίζω. Την περιποίησα καλά. Τι είπες, βυζαρίζω, τι κάνει. Τι είπε. Ζαρίζω. Α, οκ. Sorry. Α, 60 γάλατα, παρακαλώ, ορίστε. Όχι, πώς κάνεις. Γέμισε και εσένα, ε. 3 hours later. Πού ανοίγει αυτή η βλακία, ποιο κουμπί ανοίγει πίσω. F10, ρε, από δεξιά μεριά, Θα σου πω, φέρει κάποιο ψωμάκι εμένα πρώτα. Μπορεί παγκάζι είναι κλειστό. Να μην έχουν ιστορίες. Α, ψωμάκι. Έλα, ψωμί. Έλα. Τι τα πιάνε αυτά τα χέρια τώρα. Θα το βάλω στο στόμα σου. Και δεν φτύει έτσι. Τι να κάνει το ένα, δεν κάνει τίποτα. Θα σου φτάσει, είναι. 20% είναι αυτά. Ναι, βρε, θα σου φτάσει, θα αυξηθεί, βρε, ηρέμηση. Α, είναι μαζί με τη ρίγη ζαμπόνι. Ηρακλή, εσύ βάζεις φέτες το τέτοιο ρε ή ολόκληρο το τούβλο, το ζαμπόνι. Αφέτο. Όπως είναι. Αφού είναι απλά το κουκουλώνεις με ψωμί, τίποτα. Της δίνεις το ζαμπόνι και της λες, ω, ξέρεις εδώ, ορίστε. Κατέβασε γάλα αλλιώς. Το ζαμπόνι της Ελλάδας. Φάει το ξαδερφάκι σου λέει τώρα. Θα γίνει ζαμπόνι,
Θα γίνει απόντιζε άμα δεν κάνει πασί για λίγο. Κάντι, κάντι, μπορούμε να πάμε να κάνουμε τα τέτοια, δεν μπορούμε. Τι? Κάντι λέει είναι ολόφρεσκα γλυκά. Ναι, θα θέλουν γάλα τα αυτή. Θα θέλουν γάλα τα αυτή. Πάμε έτσι με τα φορτηγά, κατευθείαν. Κατευθείαν, έτοιμο. Το θέλω ολόφρεσκο. Φρέσκο. Αν χωράνε και όλα τα τέτοια, τα γάλατα μέσα στο τσεμπουρέκ, πάμε το τσεμπουρέκ. Οκ. Μέσα. Αν δεν θέλει το κάντι, πάμε σε ένα άλλο που έχει, νομίζω, το coffee beans, κάπως έτσι λέγεται. Για πρέπει να κάνουμε γρήγορα, γιατί θα κάνει κανένα restart η πόλη. Θα κλείσουν, πόσο λένε, σε αρπή, πώς το ονομάζουν αυτό. Χιονοθύελα. Λάκι, 60 περί μόνο, ε. Το τσεμπουρέκ το έχει κλειδωμένο, ε. Ναι, γιατί. Για να πήγαινα να τα βάλω εγώ. Να δούμε αν μπαίνουν. Το έχω κλειδωμένο, ναι. Μπορώ να πάω εγώ, να πάρω το δικό σου. Λοιπόν, πώς θα βάζανε οι άλλοι. Τίποτα, θα κάνω κι εγώ τέτοιο process, ρε, για εσάς. Όλοι μαζί. Εντάξει, τα προλάβουμε, ρε. Ρε, βιάρο, τα bottles πάλι μέσα τα βάζεις κι αυτά. Process milk. Ναι, you cannot hold any more bottles. Τα έτοιμα πρέπει να τα βάλεις. Πρέπει να τα βάλεις πίσω στο φορτικό τα έτοιμα. Αν υπάρχει χώρος. Πάρε 60 γάλατα. Ναι, θα πάρεις 60 κουβάδες. Ναι, έχω. Βάλε τα 60 γάλατα. Πρέπει να έχεις 60 γάλατα πάνω σου. Γι' αυτό δεν θα πίνει. Έχω 60 γάλατα και έχω 60 κουβάδες. Ναι, τα γάλατα βάλτε στο φορτηγό. Είναι 300 φορτηγό. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Από το πρωί. Εμένα χώρισε. Εμένα, έχουμε ακριβώς τα ίδια και μόλις το έκανα. Έλα. Κάτσε να σου λέω, γίνεται. Άιντε. Πάρε 60. 295 έχεις, γιατί. Τι έκανε. Για 5 λίτρα τα ήπια. Πήρα 60. Τα ήπια, παιδιά, τα ήπια, τα 5 λίτρα πάνε. Λοιπόν, εδώ πώς λέγεται αυτή η διαδικασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ρε. Παστεριοποίηση, πώς λέγεται. Ναι. Παστεριοποίηση, ωραία. Εντάξει. Είναι η διαδικασία δηλαδή που. Τι κάνουμε. Στην ουσία, βράζουμε το γάλα, το καθαρίζουμε και το βάλουμε. Το βράζουμε, να σκοτωθούν τα μικρόβια, σκατάτα. Χωρίς μικρόβια δεν είναι υγιεινό. Πρέπει να το πίνεις ρε το γάλα από το μαστάρι, ρε. Σκευάζεις και κατευθείαν. Δηλαδή όταν γεννιέσαι, η μαμά τι κάνει, το βράζει το γάλα, κατευθείαν το πίνεις. Άλλο αυτό. Δεν συγκρίνει τώρα μανάδες, ξέρω, με άγγελο, τέλος πάντων. Εδώ πέρα σε πόλο, ρε. Νομίζω... δεν σε χάλασε τώρα. Κύριε στα δικά μου γι' αυτό. Έχεις 240... Πέντε τα κάτω, ρε. Πού είναι το φορτηγό μου. Πού είναι το φορτηγό, πέντε τα κάτω. Πέταξε τα κουβάδες κάτω. Όχι, άκουγα. Εγώ είχα 300 μέσα. Ναι. Είχα 60 κουβάδες πάνω μου και 60 έτοιμα γάλατα πάνω μου. Εντάξει. Θα πιείς 60 γάλατα τώρα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω πώς θα ρίχνει γαμό. Στην υγειά σας, φίλε μου. Καλά, μάζεψε. Τέτοιο φώνα σφωναφόρο κατευθείαν. Εγώ δεν κατεβάζω και τα 60. Τι έπαθε, λέει. Ήπιε όλη την Αγιολάδα. Έλα να τελειώσει ένα γρήγορα, να πάω να αφήσω το φορτηγό, να φέρω το τσιμπουρέκ εδώ. Ναι, εσύ βασικά πήγαινε. Πάρ' το έτοιμο του, Μπίλι, φύγε και φύγε, φέρε το αυτοκίνητο. Μπίλι, τα δικά σου είναι έτοιμα. Ναι, ρε παιδιά, εγώ το φορτηγό, άμα το παρκάρω στον καράζ, εξαφανιστούν τα γάλατα. Άμα το αφήσω κάπου, δεν μπορώ να το κλειδώσω, θα μας το πάρει κάποιος και πάνε τα γάλατα. Ρε, πάρ' τα γάλατα από το φορτηγό μου μέσα και βάλτα στο τσιμπουρέκ. Στο προπαγκάζ, ναι. Θα χωρέσουν, ναι, έχει τόσο χώρο. Ναι, δεν θα έχει, ρε, τι διάλογο. Ωρε, φίλε. Ωρε, φίλε, περίμενε, έχω μπερδευτεί τώρα, περίμενε, να τελειώσω αυτό. Έχω καμηθεί να πίνω γάλατα. Τώρα. Πίνεις γάλα, σοβαρά. Τι να κάνω, ρε, δεν πέφτει να λιώσει. Δεν μου δίνει εμένα, γιατί δεν πίνει εμένα, ρε. Δώσε τα 30 στον Ηρακλή τουλάχιστον να πίνει, ρε. Εφού έχει αυτός πάνω του. Έχω επάνω μου 60 κουβάδες γάλα. Ναι. Και στο φορτηγό έχω. Βάλτε στο φορτηγό να τους κάνω εγώ στο φορτηγό. Ανεπαρκής χώρος. Έχω 240 μπουκαλάκια γάλα στο φορτηγό. Μπορώ να τα πάρω και τα 240 πάνω μου. Α, όχι. Όχι, μέχρι 60. Μόνο 60. Τι κάνω τώρα. Βάλε. Πάρ' το φορτηγό σου. Πάρ' το φορτηγό σου, φύγε. Να πάρω το φορτηγό. Ναι, έρχομαι κι εγώ. Έρχομαι κι εγώ. Και αφήνουμε τον Ηρακλή εδώ. Άντε, πάμε. Και θα κάνουμε εκεί στο Παρπαγκάζ. Ηρακλή, εσύ συνέχισε να κάνεις τη δουλειά σου. Τι ώρα είναι, παιδιά, πριν το restart, γιατί θα χάσουμε τα πάντα. Και μισή. Πάτα γκάζι τώρα, άμα σου κάνει, δεν πειράζει, το φτιάξουμε. Πάτα γκάζι. Προλαβαίνει κατευθείαν να πα στο τέτοιο πρόγραμμα. Θα πουλήσουμε τη μία, δεν μπορεί να μέσα από σε κανένα κατάσταση. Ναι, ρε, φιλέ, όταν θα έρθουμε στον άλλο, θα έχουμε πάνω μα το πολύ 100 γάλα. Τα ήπια το όλα.
Πίνετε μεταξύ άλλων. Δεν χρειάζεται να πίνει αρωτέ. Το έχουμε δοκιμάσει, πε. Είναι το καλύτερο γάλα. Κοίτα πα, κοίτα πα πώ είμαστε. Εμεί θα το δοκιμάσαμε. Περίμενε, δεν μου αρέσει από εδώ που μα πάει. Καλά πάει. Καλά πάει. Για σου φίλε μου να κάνω έτσι. Απλά σε βγάζει στην εθνική μετά. Ναι, ναι, περίεργα να βγάζει. Είσαι πίσω μου, πού είσαι. Λίγο πίσω σου, ναι. Κάτσε. Τώρα θα δούμε πώ θα το πουλήσουμε και μετά το συζητήσουμε λίγο. Δηλαδή, αν βγάλει περίπου 4.000 κέρδο μέσα σε μία ώρα που το κάνουμε όλο αυτό, πρέπει να το κάνει, α πούμε, 3-4 φορέ για να πάρει ένα αμάξι σαν το δικό μου. Κατάλαβε. Με 12.000 ή κάτι τέτοιο. Τώρα για να πάρει κάτι ακριβό. Όντω είναι hardcore, κατάλαβε. Είναι real life. Πρέπει να λιώσει τη δουλειά για να πάρει κάτι καλό. Τώρα ζητεύουμε έξω, δεν λέω και δεν λέω 8. Ή αλλιώ μετά. Μπαίνει σε μια συμμορία, σε φωνάζουν γαλατά, του παίρνει τζάμπα γάλα, σου δίνει όπλα. Ο γαλατά. Θα δίνουμε γάλα. Πουτάμε, θα πετάμε τέτοια ρε, μπουκαλά και γάλα. Είναι παρατσούκλητο γαλατά. Όχι, δεν κάνει καλά γαλατά. Τι είναι, τι είναι. Καλά παρατσούκλητο, όπω λένε οι άλλοι και τέτοιοι. Ναι. Οι δολοφόνοι. Λε, όχι, εγώ κανονικό είμαι, τίποτα. Έτσι ακριβώ. Ο γαλατά. Λοιπόν, τώρα, επειδή κάποιοι. Μάλλον δεν κατάλαβα τι κάνουμε. Θα πάμε στο τσιμπουρέκ. Θα αφήσουμε τα γαλάτα που έχουμε έτοιμα, τα μπουκαλάκια, στο προπακάσι. Αν χωράνε. Ελπίζοντας ότι χωράνε. Θα ξαναγυρίσουμε με το τσιμπουρέκ και τους κουβάδες επάνω μας. Ελπίζοντας ότι θα μας το επιτρέψει αυτό το χαρπί. Λοιπόν, παρκάρουμε μέσα, ναι, μην το μέσα. Το τσιμπουρέκ μου δεν είναι εδώ, φίλε μου. Σκατά, πάμε στην καράζ γρήγορα. Γιατί? Για να το βγάλεις. Όχι, μου το κλέψανε. Θα έπρεπε να είναι εδώ το τσιμπουρέκ. Εδώ, πού πάρει καραφέ. Ε, μη σου κάνεις. Περίμενε, γκαράζ, γρήγορα. Εδώ, το πιο κοντινό εδώ. Πήγαινε. Τι πήγαινε, μαζί πάμε, μαζί. Ναι, από πίσω μου. Φίλε, με κλέψαν το τσιμπουρέκ. Μπορεί να τέτοιο ρε, να το παίρνει ο γερανός, πώς το λένε. Α, οκ. Επειδή το πάρει καραφέ, να ναι. Επειδή που έκανες πολλή ώρα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Οκ, πάμε. Μπίλι, εδώ είναι το γκαράζ. Δεν θα βλέπω από κανένα να σου λέει αυτό το μάκι. Προχώρα ρε, συγγνώμη. Καινούριος. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Εδώ, ναι. Σίγουρα. Ναι ρε. Α, όχι. Τράβω πίσω, αλλιώς δεν κατέβουμε σκάλες. Απ' την άλλη ρε. Τι ώρα είναι, παιδιά, τι ώρα είναι. Είναι και 33, εντάξει, έχουμε 25 λεπτά. Γρήγορα, take out vehicle. 25 λεπτά να βρεις κάποιον που... You don't own any cars, λέει. Hey, you don't own any cars. What? Με κλέψανε! Μου πήραν το όχημα! Καλά κρασιά! Πάμε αστυνομία! Τι γίνεται! Κάτσε αστυνομία! Πάμε να πουλήσουμε όπως είσαι τώρα. Πάμε γρήγορα να πουλήσουμε. Πού πάμε γρήγορα να πουλήσουμε. Από εδώ. Να πουλήσουμε. Πού θες, δεν ξέρω. Πάμε στο Coffee Beans. Coffee Beans. Εδώ. Πέρα που είχε πιο άλλο. Πάμε στο Coffee Beans. Φύγαμε. Ρε παιδιά, ποιος με έκλειψε το αμάξι. Τι φάση. Θα τους σκοτώσω όλους τώρα! Φωνάξω ξαντέρτια μου! Βασικά έτσι το είναι, με ακούνε. Ξαντέρτια, τους σκοτώσουμε όλους. Εννοείται σκοτώσουμε, δεν ξέρω πώς βέβαια. Ατό. Με τα γκάλατα, μπουκάλια γκάλατα. Τους πετάμε στη μάπα μέχρι πετάνουν. Πάμε, τι κάνουν τώρα! Τι κάνουν! Αυτό είναι. Έχεις repair kit πάνω σου. Repair kit πάνω μου έχω, ναι, αλλά. Έλα ρε Ρακλή, πώς το κατάφερες αυτό. Έχεις φάγει. Τσουλά. Στρελής γίνεται εδώ ρε. Στρελής γίνεται. Ναι. Κοίταμε να πουλήσουμε γάλα λέει. Σκοτώνεται εκεί παιδιά. Κάτσε. Λοιπόν. Πάμε γρήγορα στο μαγαζί. Θα μας τα κλέψουνε. Κάτσε απ' έξω τότε. Φύλακα. Καλησπέρα, θέλετε γάλα. Κλειστό είναι ρε. Τι κλειστό, ρε! Το μαγαζί είναι κλειστό! Θα προσπαθήσω με όλη μου τη δύναμη να το ανοίξω. Περίμενε. Κλειστό είναι. Μπίλι, τι κάνουμε, ρε. Πάμε στο Κάντι. Πάμε στο Κάντι, γρήγορα. Αλλιώς, τελευταία λύση κλαβενίτη, έστω να πουλήσουμε με 10 ευρώ. Πετάει ο Μπίλις. Ω, θα σου κάνουμε τώρα, Μπίλι, κάτι θα γίνει τώρα. Όχι, ρε. Μπίλι, μη σταματάς έτσι. Εμείς πάστε καλά μπουκαλάκι, λεφτά είχαμε αυτά τα πράγματα. Καλά, πάει ο κινητήρας μου κάτω τώρα. Οι κουβάδες φαντάσουμε σε τι γίνεται.
Πέρα εδώ. Έχουν γίνει ήδη γιαούρτι, ρε. Στάζουμε γάλα. Το κάντι είναι εδώ. Wow. Okay. Πολύ μακριά. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο το κάντι. Μη σταματήσεις απότομα. Πες μου ότι σταματήσεις! Τι ζόπλησε, πού θα σταματούσα, ρε. Αυτό είναι ο κάντι, μάλλον. Ναι, ναι, πάμε, 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 γρήγορα. Το κάντι σοπ. Εγώ είμαι, διευθυντή. Διευθυντή, μήπω θα ήθελε γάλα. φίλε μου, πριν μισή ώρα πήρα γάλα. Σε ένα κανονικά λεπτό. Και δεν παίζει να πάρει άλλα λίγα ακόμα, Τώρα όχι, δεν χρειάζομαι άλλο γάλα. Είμαι τίγκα. Γιαουρτάκι, μήπω, γιατί έχει πολύ ζέστη. Μπορεί να γίνει και γιαούρτι. Δεν χρησιμοποιούμε γιαούρτι, μόνο γάλα χρησιμοποιούμε από εμπόρου. Και μήπω ξέρει που αλλού μπορούμε να το δώσουμε. Γάλα δεν γνωρίζω που αλλού, αλλά σίγουρα κρέας, καφέ, τέτοια χρησιμοποιούν τα άλλα μαγαζιά. Εγώ από εμπόρους παίρνω μόνο γάλα, τίποτα άλλο. Αχα. Και αν επιτρέπετε, πόσο παίρνεις το μπουκαλάκι? 20. Α, μια χαρά. Ωραίος. Σε σένα το φέρνω. Εννοείται. Γιατί πόσο σου δεν είναι άλλοι? Δεν ξέρω, στο σούπερ μάρκετ το δίνουμε 10. Ναι. Τώρα σε άλλα καταστήματα δεν έχουμε ερωτήσει. Γι' αυτό ψάχνουμε. Είδαμε το κάντι, ναι. Οπότε εντάξει, σκεφτήκαμε ότι ξέρεις. Ναι, ναι, κατάλαβα. Το χρειάζεσαι. Πότε όταν χρειαστώ, θα... εγώ οπότε χρειάζομαι, στέλνω μήνυμα. Επειδή γνωρίζω πολλούς γαλατάδες, για να είμαι εξηγημένος με όλους, λέω σε όλους το ίδιο. Παιδιά, κάνω tweet και όποιος είναι πιο γρήγορος, παίρνω από αυτό να είναι. Και ευθύνος. Έτσι μην έρθει εδώ γρήγορος για να παίξει κοπανίδι. Εννοείται αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι ναι, το κάνω ναι, πάντα και είναι όλοι, τα έχω με όλους τους γαλατάδες καλά. Είμαι εξηγημένος με όλους. Εδώ θα το πουλάμε. 20, μια χαρά. Έτσι πιο γρήγορα παίρνω γάλατα από αυτό. Τέλεια, ναι. Τέλεια. Οκ, okay, ευχαριστούμε λίγο. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Γιατί... καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τα λέμε. Γεια σας. Έλα, πάμε, πάμε σκλαβενίτη. Πάμε σκλαβενίτη σήμερα να τα δώσουμε και άλλη φορά μπορούμε να τα δώσουμε εδώ πέρα. Θα μοιράσουμε το καφετέρια δηλαδή. Πάλι, πάμε, άντε, πάμε. Πάμε, τελευταία προσπάθεια από την καφετέρια και φύγαμε. Ωρε, Ηρακλή, εσύ που είσαι περίπου? Έχα φτάσει κάτι σοπ, αλλά προχωράω σκλαβενίτη. Πάνε σκλαβενίτη και περίμενε εμάς εκεί έμα είναι. Ξαναβάζω waypoint για τέτοια. Ναι, κάτσε να βάζω και πολύ. Άμα αλλιώς πουλήσετε τα δικά σας, μόνο και πάω σκλαβενίτη τα υπόλοιπα. Ηρακλή, εσύ μην καθυστερείς, θα έλεγα να τα πουλήσεις κατευθείαν. Πάνε, στο... πάνε στο ταμείο δίπλα και πουλάς. Μπορείς να το σπαμάρεις εκεί πέρα. Δεν θα φτάσει το κίνητο. Ωραία, στις πινακίδες χάνει πολύ η βενζίνη. Πάμε σκλαβενίτη. Τέλος. 150 το end. Θα μαζέψετε στον δρόμο μάλλον. Είσαι στο σκλαβενίτη τουλάχιστον. Σχεδόν, σχεδόν. Ωραία. 150 το end. Φτάσε μέχρι εκεί και μένα το... η βενζίνη αναποσβήνει. Πω... δεν με διαφέρει. Δεν ακουμπάτε πινακίδες, ε. Τίποτα δεν ακουμπάω εγώ. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πάρω το αμάξι μου πίσω. Δεν ξέρω τι πρέπει να το ψάξω κιόλας. Ίσως μετά τη χιονοθύλα. Μα ρε φίλε, όχι. Το αφήνεις το αμάξι όπου θες. Πω από βαράτο εγώ τώρα. Ω, και εμένα, και εμένα. Engine. Τι ζώα που είστε. Τα πούλησες. Είμαι με τα πόδια, έλα εδώ γρήγορα. Με τα πόδια. Όχι, τα 60 πούλησα. Περίμενε, φίλε μου. Α, με τα πόδια. Πού είσαι, Να σας ρωτήσω, μπορώ να στενάκι σταμάτησε η μηχανή. Στενάκι... έχω, δίπλα σας, σημαίνω εδώ δίπλα σας, να με βλέπετε. Με βλέπετε, με βλέπετε. Δεν σε βλέπω. Ναι, ναι, σε βλέπω, ωραία. Λοιπόν, ωραία. Μεταφέρουμε το γαλατάκι εδώ. Μόνο δεν έχει ATM εδώ. ATM, ψάξω. Στο διπλανό, στο διπλανό πίσω από εδώ έχει, στο βενζινάδικο, αν πας έχει ATM. Στο βενζινάδικο δεξιά. Μπουκαλάκι ή γάλα. Ωραία. Α, και εδώ είχε ένα ATM. Δεν ξέρω αν δουλεύει όμως, δεν δουλεύει, πολύ ωραία. Πουλάω μπουκαλάκια, πουλάω μπουκαλάκια. Πάμε σε πάρτι. Νομίζω σου βγάζει όταν τελειώσουν, τα μπουκαλάκια. You've sold... Νότι να κάτω, αριστερά στο γράφει. Σου γράφει κάτω, αριστερά. Αυτό το ATM δεν δουλεύει. Πάμε να παραδώσουμε τα φορτηγά. Να... να τα δώσουμε. Πρέπει να παραδώσουμε τα φορτηγά. Πρόσεχε, δεν έκλεισε από πίσω. Α, έκλεισε, οκ. Okay. Θα σπάσει, τέτοια, άσο εδώ πέρα να φύγει. Τι έγινε, το παραδώσεις. Μα σπάσει το engine, τι γίνεται. Εδώ, ναι. Δεν έσπασε όμως, πάμε. Πάμε να παραδώσουμε τα φορτηγά, παιδιά. Και να βρούμε... πόδι, περίμενε, ρε, να βρούμε ένα ATM, να δώσουμε τα λεφτά, να μην τα έχουμε πάνω μας. Να ισχύει, το ATM δίπλα δεν δούλευε. Έχει ATM εδώ πέρα, στον δρόμο, το βλέπετε. Τέλος πάντων, πάμε. Πάνω στον δρόμο, να ακολουθήσετε. Κάτι στο αφήσω εδώ, ωραία.
Να δώσω. Παραλίγο. Παραλίγο. Πού το βλέπω. Δεν γράφει κάτι, παιδιά. Δεν μπορεί να σηκωθεί. Τι κάνει ο δικός μου. Σταμάτα. Όχι, όχι. Ρε, σκύβει ο δικός μου. Κάτι έπαθε. Πειράχτηκε τώρα, πειράχτηκε. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Πού βάζω το δάχτυλό μου στην οθόνη. Άρα, βάλε γρήγορα γιατί. Α, okay. Θα παραδώσω φορτηγό. Ίσως δίνει κανένα bonus. Πόσα θα αφήσω, πόσα να αφήσω πάνω, 500 θα αφήσω. Πω, έχω 27.000 στη τράπεζα. Και με Μίλκμαν. Γι' αυτό δουλεύαμε πάλι. Τα 600 θα τα δίνω, να ξέρεις. Καλά με έλεγε η μαμά μου. Πίνε γαλατάκι, λέει. Θα γίνεις μεγάλος και πλούσιος και έξυπνος. Παιδιά, σκάσε. Ρε, από τη στιγμή που με σφούκανε. Δεν έπιασε. Θα μπω με όπισθεν, τόσο μάγκας. Τόσο μάγκας. Όχι, θα σπάσει εδώ η μηχανή τώρα. Πού να πάμε να παρκάρουμε, ρε. Περίμενε. Στο κεντρικό καράζ. Παιδιά, δεν θέλω να παρκάρω, θέλω το όχημα. Οκ. I want my vehicle. Πάρε αμάξι δουλειά, λέει. Ωραία, πήρα καινούριο αμάξι δουλειά. Κάτσε από εκεί, κάτσε από εκεί. Μην παίρνω άλλο. Κάτσε από εκεί. Να χάσουμε. Όχι, άνοιξε πίσω. Άνοιξε πίσω. Έχει άνοιξε πίσω το. Πώς κλείνει, ρε. Πώς το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω. Πώς κλείνει, ρε, παιδιά. Ρούχα δουλειά αλλάξτε. Εγώ άλλαξα. Πώς. Εδώ. Βασικά δεν χρειάζεται να κατέβουμε. Πάρε τα ρούχα σου. Ωραία. Ωραία, χάθηκε το αυτοκίνητό μου. Τι κάνω. Ξέρω, πάμε στο κεντρικό γαράζ και βλέπουμε. Τι κάνουμε μετά τη δηλώση, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα. Πάμε στο κεντρικό γαράζ. Άντε, πάμε. Μα άμα πήγα σε γαράζ. Αν πήγα να σταματήσει να το πάρω εγώ, Παιδιά, πήγα στο γαράζ εκεί πέρα που ήμουν και δεν μου το έβγαζε. Πάμε στην μία κατευθείαν. Ήταν σαν να μην είχα τέτοιο. Και με την ευκαιρία να γίνουμε και αστυνομικοί, να το βρούμε. Ισχύει. Να το βρούμε. Εμείς να ξεχνιάσουμε. Θα γίνουμε αστυνομικοί, δηλαδή. Είσαι σαν να βρούμε το αυτοκίνητο και μετά ξαναφεύγουμε. Ναι, μετά γίνουμε εγκληματίες. Θέλουμε την data. Βαρώνει τις νύχτας. Λοιπόν, εδώ είναι το γκαράζ. Εδώ το είχαμε δοκιμάσει. Σου λέω, δεν το έβγαζε. Εδώ έχει ένα αμάξι, εγώ θα το δείξω. Έτσι απλά μου πήραν το αμάξι. Τι γίνεται. Αυτό είναι το δικό σου, Μπίλι. Έτσι, άμα συνεχίσει, δε στη λίστα με τα οχήματα που σα ανήκουν. Πατάω. You don't own any cars. Okay. Λοιπόν, παιδιά, θα σταματήσουμε κάπου εδώ πέρα για σήμερα. Έρχεται και η καταιγίδα και χιονοθύελα και μου. Θα το διερευνήσουμε εμείς το θέμα. Θα το παίξουμε undercover cops. Πρέπει να βρούμε τα αμάξι. Φύγε από εδώ, ρε. Τα γάρι, πού πάει. Με κάνει με ένα κόρνα. Τι θες, ρε. Σε κάνω πίτα τώρα. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να γράψετε στα σχόλια τι θα θέλετε να βλέπετε περισσότερο σε GTRP videos, ok? Οπότε θα έλεγα πως δεν είμαστε καλοί σε συμμορία, ας πούμε, προς τα εκεί, αλλά νομίζω δεν είμαστε καλοί πουθενά. Δηλαδή, βλέπετε εδώ πέρα τι έγινε με τα γάλατα και έχασα και το αμάξι. Πήγαν όλα στραβά. Τέλος πάντων, αφήστε σχόλια, πείτε μας μερικές ιδέες τι θα θέλετε να βλέπετε περισσότερο. Ναι, ένας εγκαβίτης. Και αυτά, θα πούμε στο επόμενο. Και έκλεισε. Yes. Ακριβώς όμως. Ακριβώς. Έτσι. Λιώστε το like, εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει και τα λέμε στο επόμενο. Γεια.